θα πάμε λίγο σε κάποιες ασφαλτοστρώσεις που θα πραγματοποιηθούν και σε κάποιες διορθώσεις φθορών εκεί στο οδικό δίκτυο, στην καρδιά της πόλης και περιμετρικά. Έχουν υπογραφεί σχετικές συμβάσεις. Πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών θεμάτων και προγραμματισμού, τον κύριο Άγγελο Μαλάτη. Καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, με ακούτε? Σας ακούμε και σας βλέπουμε κανονικά. Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σας, αυτές οι πρωτοβουλίες που θα πραγματοποιηθούν, οι εργασίες? Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που αφορά ουσιαστικά τον αστικό ιστό της πόλης. Ναι. Το πεπραδομένο κομμάτι του Ρεθύμνου. Υπάρχει βέβαια μια αντίστοιχη που αφορά τους οικισμούς και τα χωριά, με κάποιες άλλες παρεμβάσεις που η ενδοχώρα το έχει ανάγκη, όπως είναι λιθοδομές, παρεμβάσεις σε νεκροταφεία, τσιμεντοστρώσεις, υδράβιο μηχανικά. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε προγραμματίσει αρκετό καιρό. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε μια μικρή υστέρηση στο κομμάτι των δύο χρόνων της κρίσης. Είμαστε ένας τουριστικός δήμος, πολλά έσοδα τα οποία δεν προκύπτουν από την επιχορήγηση του κεντρικού κράτους. Αναγκαζόμαστε να τα αντλούμε από τους πόρους του Δήμου, από ίδιους πόρους του Δήμου που αφορούν δημότες. Επομένως, λοιπόν, τα χρόνια της υστέρησης κάναμε ένα μικρό πάγωμα για να επιβαρυνθούν οι δημότες μας. Τώρα θεωρώ ότι ανακάμπτουμε και οφείλουμε να σπεύσουμε να μαζέψουμε ό,τι απαιτεί η κατάσταση. Συγκεκριμένα, ποιοι δρόμοι αναμένεται να βαθμιστούν? Κοιτάξτε, είναι διάφοροι δρόμοι. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σας το αναφέρω ονομαστικά. Αφορούν όμως τις γειτονίες, είτε το Μασταβά, είτε τα Περιβόλια, είτε έχει να κάνει με τρία μοναστήρια, με καστελάκια, με την περιοχή του Πλατανιά, με δρόμους εσωτερικούς στο κέντρο της πόλης. Και ταυτόχρονα με αυτό θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε και κάποια μικρότερα τμήματα. Μάλιστα, είστε ακριβείς. Ερώτηση, επειδή πλησιάζει και η τουριστική σεζόν, ξέρετε, σε ένα μήνα περίπου, σε λιγότερο από ένα μήνα, αναμένεται να έχουμε και τους πρώτους επισκέπτες. Αναμένεται να επηρεαστεί η καθημερινότητα? Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και λίγο υπομονή. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε ξεκινάμε, πότε ολοκληρώνεται? Ναι, είχαμε κάνει πέρσι κάποιες εργασίες. Αναγκαστήκαμε και δουλέψαμε μέσα στη τουριστική σεζόν. Δεν ήταν κάτι καλό. Υπήρξαν αντιδράσεις. Από την άλλη, όμως, όταν τίθεται θέμα ασφάλειας, βατότητα στον δρόμο και κάποια κομμάτια τα οποία στο ελληνικό δημόσιο δεν μπορείς να τα προγραμματίσεις όποτε θέλεις εσύ, αλλά έχει να κάνει πότε ολοκληρώνεται κάποια διαδικασία με τους χρόνους και τους ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου, πολλές φορές πρέπει να βρίσκει στην καλοκαιρινή περίοδο. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Τα δύσκολα κομμάτια θα τελειώσουν πριν το Πάσχα ή εκεί γύρω στο Πάσχα. Και το έντονο κομμάτι που είναι στην καλοκαιρινή περίοδο θα περάσουμε σε σημεία που δεν ενοχλούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.